Μάραθος της Βρετανίας. Για πάμε μία διαδρομή. Μάραθος της Βρετανίας και πάμε προς τη γέφυρα που οδηγεί Βαρβαριάδα και Καρπενήσια αριστερά, Κρέντη και δεξιά για Άγραφα. Βέβαια δεν θα την πάμε όλη τη διαδρομή γιατί είναι 12 χιλιόμετρα ακριβώς. Να καταλάβετε λιγάκι και να πάρετε γεύση από το τι δρόμος υπάρχει. Με το μάχη μου του χωριού. Γεια σας, εντάξει, ο παπαριστίδες τον βολέψατε. Έγινε. Τον ανοίξετε το δρόμο. Ναι. Το ξύλο το φορτάσαμε εμείς φυσικά, εσείς δηλαδή. Όχι ακόμα. Α, εντάξει. Απλά έγινε δουλειά. Ναι, χάσαμε, περίμενα, λέω θα αργήσει, λέω. Όχι, αφού είπα, δεν αργήσει. Είπαμε, δεν αργήσει. Να γυρίσουμε να πιούμε τίποτα αλκοόλ, λες. Όπως θέλεις. Χρειάζεται, δεν έχει δουλειά τίποτα. Πήρες έξι απάνει, έχουμε κοιμήσει. Ναι, πήρες αυτές άμα ήταν να πιούμε. Άδειες αυτά. Άδεια αυτά. Τα κατανάλωση. Άλλη φορά. Άλλη, θα ξαναρθώ. Μέσα στον Απρίλιο όμως. Άντε, άντε, γεια, γεια. Άντε, ναι. Άι, χάσαμε τον πυρόνι που θα πήραμε. Ή λίγο τσιμπουράκι. Δεν πειράζει. Είπε ο Χρήστος, χάσαμε εσένα, ρε. Πήγε να εξυπηρετήσει. Ήθελε ο άνθρωπος να πάει στο χωριό του, στην Κλουμποκίτσα πια πέρα. Και βρήκε εμπόδιο, έπεισε ελάτη στη μέση του δρόμου και πήρε τα λισοπλίωνα και πήγε το άκοψε ο Χριστάρας.
κάτω δεξιά, Λογκά, προφήτης Ηλίας. Εμείς συνεχίζουμε ευθεία για να πάμε προς Βαρβαριάδα, Σίγνικο, στη γέφυρα τέλος πάντων. Να βγούμε στον κεντρικό του δρόμο. Και φτάσουμε στη διασταύρωση. Ο αριστερά πάει συνοικισμό Κλομποκίτσα, δεν έχουν πινακίδα δυστυχώς. Βαρβαριάδα Καρπενήσι, έχει μάλλον. Κλομποκίτσα Σέλος. Δεν κατοικείται η Κλομποκίτσα, μόνο το 15 Αύγουστο. 7 σπίτια. 4 Βερονέοι μάλλον και 8 είναι. 4 Βερονέοι και 4 Μπαλομενέοι. Βέβαια, ώσπου να φτάσουμε κάτω στον δρόμο θέλουμε άλλα 8 χιλιόμετρα, δεν νομίζω. Λάζει να τραβήξω εκεί που φαίνεται ο αγραφείο της ποταμός. Να πάρετε λίγο γεύση από την απέραντη θέα.
λογικά, θα δείτε τον αγραφιότυπο ταμό. Έτσι θέλω να πιστεύω. Βέρουμε να δείτε, γιατί μέσα από το ψυγείο δεν νομίζω. Απίστευτη θεία. Συνεχίζουμε. Η λίμνη κρεμαστών φαινόταν, αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλο zoom για να δείτε. Ό,τι ανηφόρα πήραμε, τώρα μόνο κατηφόρα στο ποτάμι κάτω. Θα φτάσουμε στα 630 μέτρα υψόμετρο κάτω στο ποτάμι. Εδώ πέρα επάνω προφανώς θα είχε 900. Η λίμνη κρεμαστών φαίνεται λίγο στο βάθος, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα. Είπαμε Μάραθος, διασταύρωση, κεντρικός δρόμος κάτω, 11,9-12 χιλιόμετρα. Προφανώς στο μοναστηράκι βλέπουμε ένα χωριό απέναντι. Η λογική λέει αυτό. Εγώ το βλέπω, εσείς δεν μπορείτε να το δείτε. Κάνω να ζουν όλοι.
συνεχίζουμε. Και έτσι με εντόστρωσε. Φανταστείτε τι δύσκολο σημείο θα ήταν και αναγκαστήκαν να το τσιμεντοστρώσουν. Και άλλα 2 χιλιόμετρα και φτάνουμε στον προορισμό, στην είσοδο που ανεβαίνει για μάραθον.
είπα δεν σας δείξω όλη τη διαδρομή, αλλά τελικά τα κατάφερα. Ήταν κρίμα να το κόψουμε στη μέση, για να ξέρουν οι πιθανοί επισκέπτες που το σκέφτονται πως είναι ο δρόμος για μάραθο. Γεια σου Νίκο. Νίκος Μπούρας, καταστηματάρχης. Ήταν κλειστό το καφενείο, τότε δεν μπορέσαμε να απολαύσουμε κάτι τι να τα πούμε. Ο άλλος ο Χρήστος ο καταστηματάρχης πήγε να κάνει εξυπηρέτηση. Κυριακή και αυτοί πήγαν βόλτα. Σου λέει για να κάνω να καθίσω στο χωριό. Και φτάσαμε στον προορισμό μας, προορισμό, τέλος πάντων, δεν το λες προορισμό, στην αφετηρία. Για εσάς τους ταξιδιώτες του ουρανού. Και με αυτά κλείνω το βιντεάκι, να είστε καλά. Κοιτάξτε και το άγαλμα του Κατσεντώνη απέναντι. Φυσικά που πάει για καρπίνη σε αριστερά, πίσω πάνω δεξιά.